της οικονομίας μετά τις εκλογές, με αφορμή και τον γεγονός ότι ξεκινάει μια πολύ δύσκολη περίοδος για την ελληνική οικογένεια, αλλά και για όλους τους Έλληνες πολίτες γενικότερα, για την ελληνική κοινωνία. Και θα πρέπει να ξεκινήσουμε να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη θέση τους, ξεκινώντας από το ένα και βασικό θέμα που για μένα είναι το θέμα, το ένα θέμα είναι η πάταξη της σπατάλης. Το συζητήσαμε, μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε, αλλά η φοροδιαφυγή αποτελούσε και εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο καρκίνωμα της ελληνικής οικονομίας. Διάβαζα μια μελέτη πριν από λίγες ημέρες που έχει γίνει από ένα διεθνή οίκο, δεν θυμάμαι ποιον συγκεκριμένα, αλλά τα στοιχεία είναι που έχουν ενδιαφέρον, ότι η φοροδιαφυγή στη χώρα μας υπολογίζεται ότι ακουμπάει, αγγίζει περίπου τα 22 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Είναι περίπου το 30% του ΑΕΠ. Κάπου εκεί ήταν πάντα. Ενδεχομένως κάποιες περιόδους να ήταν και ακόμη περισσότερο. Αυτό τι σημαίνει όμως? Ωραία, λέμε 22 δισεκατομμύρια είναι η μαύρη οικονομία, να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, η παραοικονομία στη χώρα μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η παραοικονομία δεν παράγει εισόδημα. Έτσι. Το παράγει όμως με λάθος τρόπο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι παράγει παρασιτικά. Παρασιτικά, αυτό ακριβώς. Και το σίγουρο είναι, κύριε Νικολαίδη, ότι από την παραοικονομία, από την μαύρη οικονομία, χάνει πρώτα απ' όλα το κράτος ένα σημαντικό μέρος εσόδων, που τα έσοδα αυτά είναι έσοδα τα οποία τα στερείται ο πολίτης. Είναι έσοδα που φεύγουν από την τσέπη τη δικιά μας, του κάθε ενός από εμάς, για να στηρίξουν τον κρατικό προϋπολογισμό με τη μορφή της φορολόγησης. Η υπερφορολόγηση που λέμε δεν είναι τίποτα άλλο από το ότι το κράτος προσπαθεί να βρει τα έσοδα που του λείπουν φορολογώντας εμάς. 6 δις τουλάχιστον είναι τα έσοδα που χάνει το κράτος από τη φορολογία. Είναι 2 έμφυα. Ακριβώς. 2 έμφυα. Από τη φορολόγηση της μαύρης, της παραοικονομίας. Και το ερώτημα είναι, υπάρχουν εργαλεία να παταχθεί η παραοικονομία? Βεβαίως, το συζητάμε δεκαετίες τώρα στην Ελλάδα. Οι κυβερνήσεις έρχονται και παρέρχονται. Η πρώτη υπόσχεση και η σημαντικότερη υπόσχεση που δίνουν προς τους πολίτες όλοι τους είναι θα πατάξω την παραοικονομία. Δεν τα καταφέρνουν. Γιατί? Και πώς θα μπορέσει να τα καταφέρει αυτή η κυβέρνηση? Θέλει μια ολοκληρωμένη πολιτική προσέγγιση αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τα capital controls που μπήκανε τώρα αναγκαστικά αναδεικνύουν αυτούς οι οποίοι φοροδιαφεύγαν, διότι τώρα δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν, μια και είναι καταγεγραμμένες οι τραπεζικές ροές μεταξύ πληρωμών και εισπράξεων. Και δεν υπάρχει πλέον και δυνατότητα ροές μαύρου χρήματος. Δεν βρίσκεται εύκολα το μετρητό πια στην πιάτσα. Ένα το είναι αυτό. Καθομιλουμένη. Το δεύτερο είναι από εκεί και πέρα τι μέτρα μπορείς να πάρεις. Η ηλεκτρονική πληρωμή μέσω καρτών με κίνητρα για τον καταναλωτή, όπως σε στοχευμένες ομάδες επαγγελματιών οι οποίοι συστηματικά φοροδιαφεύγουν, να αποτελέσει ένα κίνητρο για τον καταναλωτή, έτσι ούτως ώστε να υποβάλλεται στη φορολογική του δήλωση και να έχει κάποια έκπτωση από τις πληρωμές τις ηλεκτρονικές. Επίσης σημαντικό είναι η εξίσωση των συντελεστών ΦΠΑ μεταξύ των διαφόρων τομέων. Αυτό που γίνεται στη Γεωργία, παραδείγματος χάρη, που αυξήθηκε στο 26% ο φόρος εισοδήματος, όχι το ΦΠΑ, και το ΦΠΑ, εξαλείφει ένα μεγάλο μέρος της φοροδιαφυγής που ενσωματωνόταν στο κύκλωμα του αγροτικού τομέα. Επομένως όλα αυτά τα πράγματα συγκλίνουν. Από την άλλη λένε πολλοί ότι αποτελεί βάζει και τη ταφόπλακα στον έτσι κι αλλιώς κοιμαζόμενο τα τελευταία χρόνια αγροτικό τομέα. Όχι, να σας πω, διότι αν αυτό που λένε ότι το σχέδιο θα προβλέπει την τεκμαρτή εργασία του αγρότη
και τις αποσβέσεις των μηχανημάτων και της αγροτικής περιουσίας σαν έξοδο στο ακαθάριστο εισόδημά του, τότε το και φορολογείται κανονικά όπως οι άλλοι τομείς, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, νομίζω ότι δεν θα χάσει ο αγρότης. Το θέμα είναι, δεν καταλαβαίνω εκεί μεταξύ επαγγελματίας αγρότης και ερασιτέχνης αγρότης, γιατί γίνεται διαχωρισμός. Αυτό δεν έχω καταλάβει, θέλω να το μελετήσω λίγο. Αλλά νομίζω ενιαίο πρέπει να είναι αυτό, για να μην υπάρχουν πάλι αυτές οι τρύπες της φοροδιαφυγής. Μάλιστα. Εκεί, επίσης, η φοροδιαφυγή είναι ένα άλλο κομμάτι, ναι, το οποίο υπήρχε η πρόταση μαζί με τη φορολογική. Που εκεί έχει να κάνει όμως με την τρύπα του ασφαλιστικού και δεν έχει ακριβώς να κάνει με τα μαζί με τη μισθοδοσία, ναι, να μπαίνουν εκεί οι σφορές, το οποίο δεν ξέρω αν είναι προβλέπεται στα προαπαιτούμενα. Κύριε Κυνηγέ, τι λέτε, γιατί τόσα χρόνια δεν καταφέραμε να πατάξουμε την φοροδιαφυγή? Δεν λειτουργούσαν οι μηχανισμοί ηλεκτρικοί του κράτους? Δεν ήθελαν να λειτουργήσουν οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί του κράτους? Δεν υπήρχε πολιτική βούληση? Δεν άφηναν, δηλαδή, με απλά λόγια, οι κυβερνήσεις, δεν άφηναν το πολιτικό σύστημα τους εφοριακούς να κάνουν τη δουλειά τους? Τι ακριβώς συνέβαινε? Και από εδώ και πέρα, θεωρείτε ότι υπάρχει η πολιτική βούληση και μπορεί να γίνει να παταχθεί η φοροδιαφυγή? Δόθηκαν και, εν πάση περιπτώσει, έστω και με τον στρεβλό τρόπο με τον οποίο δόθηκαν, τον αναγκαστικό μέσο, ναι, των capital controls, κάποια πρώτα έτσι όπλα στα χέρια των μηχανισμών για να μπορέσουν να περιορίσουν, γιατί να παταχθεί εντελώς το φαινόμενο θα πρέπει να είμαστε τοπιστές να λέμε ότι θα γίνει στην Ελλάδα, δεν έχει γίνει πουθενά στον κόσμο, έτσι. Αλλά τουλάχιστον το περιορίσουμε, διότι δεν μπορεί να έχουμε, ναι, το μεγαλύτερο ποσοστό παραοικονομίας στην Ευρώπη. Πριν απαντήσω, να ξεκαθαρίσουμε και να διαχωρίσουμε το εξής. Επειδή έγινε κουβέντα για παραοικονομία και για φοροδιαφυγή, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η παραοικονομία, αδήλωτη δηλαδή οικονομική δραστηριότητα, συνεπάγεται και τη φοροδιαφυγή. Έχει το θετικό ότι βοηθάει την επίσημη οικονομία και βέβαια έχει το αρνητικό ότι προκαλεί ένα αναθέμητο ανταγωνισμό. Η φοροδιαφυγή όμως έχει να κάνει και με την επίσημη οικονομική δραστηριότητα, με την επίσημη οικονομία. Για το, ναι, αν υπάρχει βούληση, δηλαδή, εγώ θα γυρίσω λίγο την κουβέντα πίσω και να πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. 155 βουλευτές μπορεί να είναι λίγοι ενδεχομένως, όμως είναι μπετόν αρμέ. Έχει την κοινωνική πλειοψηφία. Επομένως, δεμένη παρά να δούμε το διατάφτα. Γιατί το να κουβεντιάζουμε στο διαπιστωτικό κομμάτι σε ό,τι αφορά τη φοροδιαφύγη, δεν θα διαφωνήσουμε. Το διατάφτα μένει. Νομίζω η κατεύθυνση πρέπει να είναι να απλοποιηθεί το φορολογικό σύστημα. Δεν μπορεί να είσαι επιστήμονας για να κάνεις μια απλή φορολογική δήλωση. Πρέπει να απλοποιηθεί. Και βέβαια θα πρέπει να πέσουν πολύ χαμηλά οι φορολογικοί συντελεστές, ώστε να μπορέσει η επιχειρηματική δραστηριότητα να σάνει. Το κόστος στο διοικητικό, το αλλιώς διοικητικό κόστος, ενώ μέσα και τους φόρους και τις εισφορές που είπε ο κύριος Αλκίνος κτλ., είναι τεράστιο. Οργανατίζει μια επιχείρηση, δεν τον αντέχει. Πολλές επιχειρήσεις κλείνουν επειδή δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στους φόρους τους και στην Αλλά εδώ αρχίζουν τώρα τα δύσκολα. Δηλαδή, λέμε ότι αρχίζουμε και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά είναι κομβικό αυτό το οποίο θα πω. Λέμε από τη μία, λοιπόν, ότι υπάρχει πολιτική βούληση να πατάξουμε την παραοικονομία, αλλά και να πατάξουμε και την φοροδιαφυγή. Για να συμβεί αυτό. Δεν το λέμε. Καταρχήν λέμε ότι υπάρχει. Μένει να αποδειχτεί. Ναι. Όχι, υπάρχει. Και η πολιτική βούληση, το ακούσαμε Μένει να αποδειχτεί. Ναι, στα λόγια τουλάχιστον. Ξέρετε, κύριε Κοτσολάκη, αν αρχίσουμε και λέμε ότι αυτές είναι οι υποχρεώσεις μας, που πρέπει να τα εκπαιρεώσουμε σε ό,τι αφορά τις μνημονικές υποχρεώσεις, αλλά αρχίζουμε τα ισοδύναμα μετά. Αρχίζουμε και ακυρώνουμε δηλαδή αυτά που έχουμε να λάβουμε στις υποχρεώσεις, το πράγμα θα στραβώσει πάρα πολύ. Εγώ δεν θα μιλήσω για ισοδύναμα. Επομένως, πρέπει να πούμε την αλήθεια. Εγώ θα μιλήσω για μια πραγματικότητα την οποία θα τη βιώσουμε από εδώ και πέρα. Η οποία λέει ότι για να μπορέσεις να πατάξεις την παραοικονομία, για να μπορέσεις να πατάξεις την φοροδιαφυγή, για να μπορέσεις να πατάξεις την εισφοροδιαφυγή, θα πρέπει να δώσεις κίνητρα, άρα θα πρέπει να έχεις ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον, θα πρέπει να μειώσεις τη φορολογία για να μπορούν να ανασάνουν επιχειρήσεις ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αποδώσουν, για να μειωθεί η ανεργία και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά τα οποία με βάση το μνημόνιο καλούμαστε να υλοποιήσουμε το επόμενο διάστημα, κινούνται στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Κινούνται στην κατεύθυνση της αύξησης των φόρων. Ακούμε μάλιστα ότι και για τους, και για τους μισθωτούς και για τις οικογένειες η φορολογία θα αυξηθεί σημαντικότατα. Μιλάμε ότι ενδεχομένως να καταργηθεί το αφορολόγητο.
αυτό το 2.000% που ουσιαστικά σου δίνει ένα αφορολόγητο 9.500 το χρόνο, μιλάνε ότι μπορεί να καταργηθεί και αυτό. Μιλάνε ότι μπορεί να τα ανεβάσουν στις 12.000 ευρώ, αλλά να, όποιος το ξεπεράσει, αν έχεις δηλαδή εισόδημα 12.000 και 1 ευρώ, να φορολογήσει από το 1 ευρώ, που σημαίνει ότι ουσιαστικά ένας συμπολίτης μας με ένα χιλιάρικο πλέον θεωρείται πλούσιος. Με μισθό 1.000 ευρώ θα πρέπει να πληρώνει, αν ισχύουν αυτά, από εδώ και πέρα, θα πρέπει να πληρώνει φόρο από το πρώτο ευρώ. Και ρωτάω, όλα αυτά μπορούν να περπατήσουν παράλληλα με την προσπάθεια για την πάταξη της παραοικονομίας? Διότι με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά ο καθένας θα ψάχνει να βρει τρόπους για να γλιτώσει εισόδημα, για να μπορέσει να κρύψει από την εφορία, εάν δούμε να υλοποιούνται όλα αυτά στη συνέχεια. Άρα μήπως και το μνημόνιο, ναι, με σου ζητάει από τη μία να κάνεις κάποια πράγματα στον τομέα της πάταξης των στρεβλώσεων, αλλά από την άλλη με τα μέτρα που σου ζητάει να πάρεις ενθαρρύνει τις στρεβλώσεις αυτές. Η βασική επιδείξη του μνημονίου είναι να πάρουν οι δανειστές τα λεφτά τους πίσω. Το κράτος αυτή τη στιγμή δεν έχει λεφτά. Επομένως είναι αναγκασμένο να αυξήσει τους φόρους άμεσα για να μπορέσει να διεκπαιρώσει τις υποχρεώσεις, να εξυπηρετήσει το κοκρεολίσιο κτλ. Όμως αυτό δεν ακυρώνει την προσπάθεια ότι θα πρέπει να αλλάξει το φορολογικό μας σύστημα. Υπάρχουν χίλιοι δύο τρόποι. Αναφέρθηκε προηγουμένως για το ηλεκτρονικό ύφος που πρέπει να αφήνουν οι συναλλαγές κτλ. Υπάρχουν χίλιοι δύο τρόποι. Είπατε ότι μήπως δεν θέλουν εφοριακή? Ασφαλώς και θέλουν εφοριακή. Η εφοριακή δεν είναι κάτι που κάνουν τις κεφαλές τους. Αλλά φαντάζεστε έναν εφοριακό να κάνει ένα έλεγχο σε μια επιχείρηση, ένα φορολογικό έλεγχο. Γράφει και στο τέλος μπορεί να βγει κανένα αποτέλεσμα. Να μην βγήκε κανένα αποτέλεσμα. Επομένως, ακόμα και η τεχνική του έλεγχου πρέπει να αλλάξει, πρέπει να απλοποιηθεί. Σε 4 σελίδες πρέπει να έχει τελειώσει ένας φορολογικός έλεγχος. Να πιάνει ο εφοριακός τα πολλά, όχι τις λεπτομέρειες και να κάνει τική. Δηλαδή, το να κάνεις σε μία μικρή επιχείρηση έναν έλεγχο και να θες 25 μέρες ή έναν μήνα και στο τέλος να μην σου δώσει και τίποτα, δεν πρόκειται να προχωρήσει. Πριν δώσω το λόγο σε εσάς, κύριε Τσελάκη, να το δώσω στον κύριο Μπουντρογιάννη πάνω σε αυτά τα οποία συζητούμε. Με βάση όλα όσα έχουμε ακούσει, με βάση όλα όσα ξέρουμε. Ναι, υπάρχει πολιτική βούληση και καλοπροαίρετα να το πιστέψουμε όλοι ότι υπάρχει πολιτική βούληση από τη μία. Από την άλλη, ο τρόπος με τον οποίο πιέζει το μνημόνιο, πιέζουν οι δανειστές για την ίσπραξη των ποσών που είναι προαπαιτούμενα για να τρέχουν οι δόσεις και να είμαστε μέσα, να ικανοποιούμε τους όρους της συμφωνίας, συνάδει με την προσπάθεια να πατάξουμε την παραοικονομία και τη φοροδιαφυγή? Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος. Όμως ότι πρέπει να απλοποιηθεί το φορολογικό σύστημα για να παταχθεί η φοροδιαφυγή είναι μονόδρομος. Εγώ πιστεύω ότι η φοροδιαφυγή είναι πάει πακέτο και με τη διαπλοκή και με τη διαφθορά. Που σημαίνει ότι αν σήμερα έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει, είναι γιατί δεν υπήρχε πολιτική βούληση. Είπε προηγούμενα ο κύριος Κυνηγός από την εμπειρία του στην εφορία, γράφει ένας φοριακό και στο τέλος έρχεται από πάνω μια εντολή, ή ερχόταν μια εντολή, η οποία έλεγε χύσε όλα αυτά τα πράγματα, και νομίζω πως δεν είναι αυτά, έχουν φτάσει σε όλα μας τα αυτιά. Άρα λοιπόν το α και το ω είναι να υπάρξει φορολογική βούληση. Γιατί πιστεύω ότι αν πιαστεί η φοροδιαφυγή θα ελαφρυθούμε από τους φόρους. Αυτή τη στιγμή γιατί έχουμε υψηλούς φόρους? Γιατί δεν μπορούμε να πιάσουμε τη φοροδιαφυγή και πιάνουμε τους εύκολους. Η εύκολη είναι η επιχειρηματικότητα και πιάνουμε αυτούς την ανεβάζουμε επιχειρηματικότητα το που φέρνουμε τα τελείως αντίθετα αποτελέσματα από με αυτόν τον τρόπο με τον οποίο πάνε το βαρμόσουμε. Απομένως, τουλάχιστον στα λόγια, όπως είπατε, θα συμφωνήσω κι εγώ σε αυτό, δεν θα ισχύσω τίποτα άλλο. Υπάρχει πολιτική βούληση. Μένα να το δούμε. Και εδώ θα κρυφθούν όλα. Ωραία. Έχει ζητήσει και ο κύριος Ατσαλάκης. Μικρή. Μικρή παρατήρηση. Ότι εάν πιαστεί όλη η φοροδιαφυγή και η εισφοροδιαφυγή, τουλάχιστον οι μισές μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να κλείσουν. Οπότε υπάρχει και από την άλλη πλευρά μία πίεση στο πολιτικό σύστημα να κάνει τα στραβά μάτια, γιατί δεν μπορεί να αντέξει αυτήν την θύελα των χεύσεων που μπορεί να επέλθει. Αυτό είναι η παράδειγμα. Έχει αυτό στο φόρο. Και έχει να κάνει και με την αδυναμία. Ναι, δεν είναι,
Εκεί όμως έχει να κάνει και με την αδυναμία καταβολής φόρων ή με την αδυναμία καταβολής φορών εξαιτίας του ύψους. Και του ύψους και του οικονομικού περιβάλλοντος που βιώνουμε σωστά, όλοι. Εξαιτίας της ύφεσης, όταν έχει χάσει ο πολίτης το 30% του εισοδήματός του, ναι, η κοινωνία η ελληνική, το κράτος, το 30% από το ΑΕΠ, δεν μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι μια επιχείρηση μικρομεσαία μπορεί εύκολα να αντέξει, να πληρώνει και να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις. Θα διαφωνήσω με αυτό που λέει ο Νικολαίδης, επιτρέψτε μου. Ορίστε, θα διαφωνήσω. Είπα ότι αν η φοροδιαφυγή απλωθεί σε όλους μας, θα χαμηλώσει και η μικρομεσαία επιχείρηση θα μπορεί να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της. Αν χαμηλώσει το φορολογία. Η φοροδιαφυγή η αιτία που κλείνει σήμερα, η φορολογία η αιτία που κλείνει σήμερα η μικρομεσαία. Κύριο Σατσαλάκης και κύριο Μαργαρόνης μετά. Θα ήθελα να πω πιο σφαιρικά την άποψη πάνω από τη φοροδιαφυγή, διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η φοροδιαφυγή όταν τα βάρη δεν κατανέμονται δίκαια. Και ξεκινάμε από τα πόσα είναι τα έξοδα του κράτους. Είπαμε τα έξοδα του κράτους μας είναι υπερβολικά, 52-53%. Θα ήθελα να σας θυμίσω εδώ ότι παλαιότερα οι μεγαλύτερες επαναστάσεις στον κόσμο έχουν γίνει εξαιτίας της υπερφορολόγησης. Η Γαλλική Επανάσταση έγινε για αυτό το λόγο. Η Επανάσταση της Αμερικής έγινε για αυτό το λόγο. Δεν άντεχαν πληρώνουν τόσους φόρους στους Άγγλους. Η Επανάσταση εναντίον του Ιωάννη του Ακτήμονα για τον ίδιο λόγο. Του Λουδοβίκου του 12ου για τον ίδιο λόγο. Λοιπόν, παλαιότερα οι μονάρχες, οι βασιλιάδες έπεφταν διότι η αυλή τους είχε δημιουργήσει τόσα υπερβολικά έξοδα τα οποία τα φόρδωναν στο λαό και έπεφταν οι ηγεσίες. Σήμερα δεν έχουμε μόνο μία αυλή όπως ήταν παλιά οι μονάρχες. Έχουμε εκατοντάδες αυλές από εκατοντάδες ομάδες που ουσιαστικά ζουν από το δημόσιο χρήμα και κρατάνε τα έξοδα του κράτους ψηλά. Λοιπόν, εμείς με 53% έξοδα του κράτους θα πρέπει ο καθένας μας να πληρώνει μέσω όρο 53% των εισοδημάτων σε φόρους. Αυτό φυσικά δεν συμβαίνει επειδή υπάρχει φοροδιαφυγή. Άρα κάποιοι πληρώνουν πολύ περισσότερα. Δηλαδή, αν πάρετε ένα επαγγελματία σήμερα, θα πρέπει να πληρώσει 23% ΦΠΑ, 26% φόρο εισοδήματος και με την προκαταβολή 52%, ή αν είναι στο συντελεστή 33%, μπορεί να είναι και στο 66%, συν περίπου 5-10% ασφαλιστικές εισφορές στο ΤΕΒΕ ή όπου αλλού. Κάπου 80% θα πληρώσουν φέτος. Θα διαφωνήσω με την πρόσθεση όμως γιατί το ΦΠΑ του 53% δεν είναι, είναι εισπράκτορας. Δηλαδή δεν είναι χρήματα δικά του που τα δίνει από την επιχείρησή ναι, του. Ξέρετε, τα πληρώνω εγώ και εσείς και τα εισπράττει για να τα δώσω στο κράτος. Έτσι. Ναι, ουσιαστικά είναι... εγώ και εσείς τα επιβαρυνόμαστε. Δηλαδή οι πολίτες. Αυτό είναι σωστό, αλλά έχετε δει να αυξηθούν οι αμοιβές κάπου εξαιτίας του ΦΠΑ. Όλοι παραπορροφούν το ΦΠΑ. Έτσι δηλαδή στην πραγματικότητα αυτά που θα εκταμιεύσει ένας επαγγελματίας για να πληρώσει. Του κράτους. Να εισπράξει το ΦΠΑ από τη μία όχι, ή μάλλον είναι λάθος το σύστημα με το όχι, οποίο πληρώνουμε άλλο. Το ΦΠΑ. Αυτό είναι το βασικό. Εννοώ κάτι άλλο. Εννοώ ότι τα έξοδα του κράτους είναι υπερβολικά, οπότε να. Πρέπει να βάζει υπερβολικούς φόρους. Και για κάποιους συγκεκριμένους είναι ακόμα πιο υπερβολικοί φόροι, διότι πρέπει να πληρώνουν τους φόρους των αλλωνών που φοροδιαφεύγουν. Οπότε όταν συλληφθεί η φοροδιαφυγή, δεν σημαίνει ότι το κράτος αυξήσει τα έξοδά του και από 52% θα κάνει 60%. Σημαίνει ότι πρέπει να πάει να ελαφρύνει αυτούς που πληρώναν μόνιμα πολύ υψηλούς φόρους. Και έχει σημασία να καταλάβουμε και να δούμε ποιοι. Παράλληλα δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή και ταυτόχρονα να πρέπει το να γίνει. Στα έσοδά του και παράλληλα. Πρέπει πρώτα να πιάσει να τη φοροδιαφυγή. Να τα έσοδά του και παράλληλα να μειωθεί το κόστος της φορολόγησης του πολίτη. Ακριβώς. Πρέπει να γίνει παράλληλα. Γιατί αν δεν γίνει παράλληλα θα παραμείνουν τα υπερβολικά έξοδα. Έτσι. Λοιπόν, οπότε πρέπει όμως πρώτα να συλληφθούν τα χρήματα να μπουν στο ταμείο και μετά να γίνει κάποια ελάφρυνση. Όχι να την υποσχεθούμε την ελάφρυνση και μετά να γίνει το gap αυτό και να δανειζόμαστε πάλι. Λοιπόν, οπότε έχει και σημασία να δούμε ποιοι αυτή τη στιγμή παράγουν ακόμα στην Ελλάδα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό να δούμε, διότι στην Ελλάδα, είπαμε, έχουμε 2,7 εκατομμύρια συνταξιούχους, 700.000 περίπου δημοσίους υπαλλήλους και 2,7 εκατομμύρια που δουλεύουν στην πραγματική οικονομία. Αυτά τα 2,7 εκατομμύρια είναι 1,4 εκατομμύρια από τα 2,7 είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι και από τους οποίους 400.000 είναι μερική απασχόληση. Από αυτού τι φόρους θα πάρουμε από αυτούς? Από τον υπάλληλο που παίρνει 380 ευρώ με τη μερική απασχόληση θα πάρουμε φόρους ή από τον άλλο που παίρνει 700 ή 800 ευρώ. Μετά είναι άλλες 700.000 μικροεπιχειρήσεις τις οποίες πάνω από το 70% είναι ήδη υπερχρεωμένες και είναι και 600.000 περίπου αγρότες οι οποίοι και αυτοί πάνω από το 70% είναι ήδη υπερχρεωμένοι. Ξέρετε, η εξίσωση δεν βγαίνει.
Ακριβώς δεν βγαίνει. Αυτό λέμε. Λέμε πολύ καιρό δηλαδή, τώρα ότι σε όλη την Ευρώπη. Όσοι νομίζουν ότι μπορούν να βγάλουν αποτέλεσμα από αυτήν την εξίσωση, δεν βγαίνει αποτέλεσμα. Έτσι, είναι φανερό αυτό. Ακριβώς. Γι' αυτό λέμε ότι σε όλη την Ευρώπη δουλεύουν 4 άτομα και ένας είναι συνταξιούχος. Εμάς είναι ένας προς ένα. Άρα δεν υπάρχει παραγωγική βάση να παράγει χρήμα για να πηγαίνει στο κράτος να καλύπτει τις δαπάνες του. Και εκτός αυτού έχουμε τις μεγαλύτερες δαπάνες, όπως λέμε το ΑΕΠ, από όλες τις χώρες. Μου δίνετε μια αφορμή, αλλά θα το συζητήσουμε στο επόμενο μέρος, διότι εδώ θα κουμπίσουμε τώρα, θα βάλουμε το δάχτυλο που λένε βαθιά στην πλήγη. Συνταξιοδοτικό ασφαλιστικό. Διότι για να βρεθεί λύση εκεί πέρα, είναι μία μόνο η λύση σε αυτή τη φάση. Και το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, το γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά, και αν κάνουμε ότι κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, κακώς κάνουμε και το λέμε. Το ζητούμενο για να βγει αυτή η εξίσωση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό, είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει πολύ μεγάλη μείωση των καταβολών του ασφαλιστικού παύλα συνταξιοδοτικού συστήματος της χώρας μας, που αυτό σημαίνει ό,τι μπορεί να σημαίνει και στην ιατροφαρμακευτική υπερίθαλψη, αλλά το βασικότερο απ' όλα στις συντάξεις. Εδώ, θέλω όμως, να τελειώσω όμως. Θέλω να το συζητήσουμε στο επόμενο μέρος, ναι, να τελειώσω. Δεν τελειώσω όμως. Θέλω να πούμε ότι τώρα για το θέμα της ανάπτυξης, επειδή είπαμε ότι θα έρθει πάλι το ΕΣΠΑ ή θα έρθουν χρήματα από την Ευρώπη. 40 χρόνια παίρναμε χρήματα και χρεοκοπήσαμε. Η ανάπτυξη δεν γίνεται όταν μοιράζεις το χρήμα με κομματικά κριτήρια. Και ξέρετε όλοι για το Leader, για παράδειγμα. Τους βάζαμε όλους μέσα για να δημιουργήσουν πελατικές σχέσεις και καμία ουσιαστική επένδυση δεν έμεινε στο τέλος. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι το κόστος των εισφορών και των φόρων, διότι εμείς τα διαχωρίζουμε, ενώ όλη η Ευρώπη τα έχει 9, το κόστος των εισφορών και των φόρων επί των αποδοχών στην Ελλάδα είναι 43%, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 26%. Στη Δε Ιρλανδία είναι 9%. Άρα υπάρχουν μη μισθολογικά κόστη τα οποία αποτρέπουν να γίνουν επενδύσεις. Έτσι δεν είναι θέμα δηλαδή να έρθουν και άλλα δάνεια. 350 δις δάνεια πήραμε και χρεοκοπήσαμε. 120 δις επιδοτήσεις πήραμε και χρεοκοπήσαμε. Είναι ο τρόπος διανομής αυτών των χρημάτων, ο οποίος γίνεται με πελατειακά κομματικά κριτήρια και τα χρήματα πάνε χαμένα. Άστε. Δεν πάνε σε έργα, δεν πάνε σε εξαγωγές. Να κλείσουμε αυτό το μέρος με τον κύριο Μαργαρώνη. Ναι. Λοιπόν, πολλά ακούστηκαν, πολλά είπαμε και είναι και πολύ μεγάλο το θέμα. Το θέμα παραοικονομία σίγουρα πληγώνει την ελληνική τη χώρα μας, την ελληνική οικονομία εδώ και πολλά χρόνια. 30-40% έχει φτάσει και κάποια στιγμή σε ένα έπτο τότε το 240-250 δις. Τραγικά νούμερα. Σαν επιμελητήρια, σαν έμποροι, σαν επαγγελματοβιοτέχνες, καιρό, χρόνια τώρα λέμε για την πάταξη του παρεμπορίου, η οποία κοστίζει περίπου στα 15 δις. Νούμερα τα οποία τα έχουν παραδοχθεί και τα Υπουργεία Ανάπτυξης ανά καιρούς. Παραπαιδεία, παραυγεία, φοβερά πράγματα συμβαίνουν. Τώρα, όλα αυτά πώς μπορούν να ελεγχθούν, μιας και υπάρχει πολιτική βούληση και είναι, ακούμε ότι είναι δεδομένη και αυτό προφανώς θα λύσει και το γόρδιο δεσμό. Κτηματολόγιο, περιουσιολόγιο, να ανοίξουν τραπεζικοί λογαριασμοί, να δούνε που πήγαν τα 80 δις όταν φύγανε στο πρώτο δεύτερο μνημόνιο και ενδεχομένως και 30-40 που φύγανε τώρα το τελευταίο. Και αν το πάμε και λίγο παρακάτω, ας ελεγχθούν και 4-5 χιλιάδες offshore εταιρείες που είναι. Ποιοι είναι αυτοί, ποιοι έχουν αυτά τα πράγματα που έχουν μέσα και όσοι τα έχουν, καλώς τα έχουν δεδομένα, ζητάμε και ένα συγγνώμη, κανένα πρόβλημα. Οι υπόλοιποι όμως πρέπει να ελεγχθούν και να φορολογηθούν. Η παραοικονομία, είπαμε, δημιουργεί φοροδιαφυγή, δημιουργεί και φοροκλοπή. Η φοροκλοπή έχει να κάνει με το ΦΠΑ που εισπράττει μια επιχείρηση αλλά δεν αποδίδει. Διότι λέει θα πάω να πληρώσω το ρεύμα μου γιατί δεν θα με κλείσουν πρώτα ή τα εμπορεύματα και θα δούμε τι θα γίνει με το φόρο αργότερα, που εκεί μπορεί να παταχτεί με την φοροκάρτα που λέμε, η οποία θα ξεκινά από τα 40 ευρώ, άρα θα σταματήσουμε τις συναλλαγές με μετρητά, θα πάμε σε αυτές κάρτες που μπορεί εύκολα να γίνει και έτσι να ελεγχθεί και η παραοικονομία σε ένα μεγάλο βαθμό. Σίγουρα δεν θα παταχθεί ποτέ, ένα 5-10% έχουν όλες οι οικονομίες ανά τον κόσμο. Και η φοροδιαφυγή από εκεί πέρα έχει να κάνει. Σίγουρα, οπωσδήποτε, είδατε προκαιρού δημοσίευση στο ΣΔΟΕ κάποια ονόματα, τα οποία μέσα δεν ήταν μόνο επιχειρηματίες, ήταν και δημόσιοι υπάλληλοι, ήταν και αγρότες, ήταν και εισοδηματίες, είναι απ' όλα. Είναι παντού. Λοιπόν, η διαφθορά και η διαπλοκή έχει να κάνει σε ένα σημείο, αλλά πόσα να είναι αυτή, να 50 εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια, εδώ μιλάμε για δίστορα. Λοιπόν, εάν θέλουμε από τις επιχειρήσεις πραγματικά οι επιχειρήσεις να σταματήσουν να φοροδιαφεύγουν, θα πρέπει το 67% που είναι άμεση και έμεση φόρη σε μια επιχείρηση, τα 100 ευρώ, τα 67 είναι φόροι,
να μειωθεί τουλάχιστον στο 50, εάν δεν θέλουμε. Διότι μετά ακολουθά αυτό που ακούμε στην αγορά. Ή κλέβεις ή κλείνεις. Καλός, κακός, δυστυχώς, άσχημο, αλλά αυτό όμως ισχύει. Λοιπόν, 1.200 επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή κρατάνε το 55% των κερδών στην ελληνική οικονομία. 4.200 επιχειρήσεις περίπου, σας δίνω κάποια νούμερα, είναι κερδοφόρες, πολύ κερδοφόρες, άνω του 1 εκατομμυρίου, και όλοι οι άλλοι το 65% δηλώνει ως 50.000 ευρώ εισόδημα. Δηλαδή, ένα εισόδημα μπορεί να έχει και ένας δημόσιος υπάλληλος. Το 1.000 ευρώ, 1.500 ευρώ. Αυτή είναι η κατάσταση. Για να μην σας πω ότι και οι περισσότερες βέβαια είναι μέσα, όπως είπε καλά και ο κ. Ατσαλάκης. Κλείνουμε ζημίες ότι τα τελευταία 4-5 χρόνια φάγανε το αποθεματικό τους, κάψαν το λίπος που λέγαμε, και αυτή τη στιγμή είναι οριακά στο σημείο 0. Είναι πολύ κρίσιμες από εδώ και πέρα. Για το 2015 δυστυχώς χάθηκε μια καλή χρονιά όπως διαγραφόταν. Είναι πολύ κρίσιμο το τι θα γίνει το 2016 για τις επιχειρήσεις. Και είναι κρίμα μετά από 6 χρόνια μνημονίων, πίεσης, τρομερής ασφυξίας, να φτάσουμε να κλείσουν. Πρέπει τώρα πραγματικά να στηριχτούν. Μάλιστα. Λοιπόν, διαφημίσεις. Σε λίγο επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας.